κοινωνικό παντοπολείο λειτουργεί κανονικά. Βέβαια, λειτουργεί με τις προμήθειες από τον προϋπολογισμό που είχαμε κάνει σαν Δήμος για το κοινωνικό παντοπολείο ακόμα το 2016. Είχαμε απόθεμα. Και βέβαια, έχουμε και δωρές, κάποιες δωρές. Και να πω και να ευχαριστήσω το ΑΒ Βασιλόπουλο στην Αλυσίδα, που κάθε τόσο μας κάνει και από μια προσφορά και τις δωρεές του σαν προϊόντα τα διαθέτουμε και αυτά στο κοινωνικό παντοπολείο. Όχι ότι δεν ευχαριστώ όλους τους υπόλοιπους, μικροί ή μεγάλοι, αλλά θα μπορούσαν και τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες αλυσίδες τροφίμων και σούπερ μάρκετ να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Έστω και ένα πολύ μικρό, μια πολύ μικρή δωρεά κάθε μήνα από προϊόντα που χρησιμοποιούμε στο κοινωνικό παντοπολείο να μπορούσαν να μας το προσφέρουν ή αν το δίνουμε στους ωφελουμένους. Μέχρι τώρα οι ωφελούμενοι στο κοινωνικό παντοπολείο είναι γύρω στους 500, 480 κάπου τόσοι. Ήδη από την υπηρεσία του Δήμου έχει γίνει η μελέτη για το γενικό διαγωνισμό του κοινωνικού παντοπολείου, αλλά αυτό όταν βγει η διακήρυξη είμαστε έτοιμοι να το διαχειριστούμε. Τώρα το πότε θα βγει αυτό, και πέρυσι μας είχαν πει ότι θα ήταν πριν το Μάρτι, τελικά για το 2016, και τελικά ο προϋπολογισμός ήρθε, μου φαίνεται, τον Ιούνιο, οπότε ήρθε και το διαχειριζόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, από ό,τι βλέπω τώρα και με τον καινούριο προϋπολογισμό που ψηφίσαμε σαν Δήμος, έστω και με τις προμήθειες, το κοινωνικό παντοπολείο το πιθανότερο να μην κλείσει και να λειτουργεί κανονικά, άσχετα με διαγωνισμούς ή με ποια χρήματα ή από πού υπάρχουν αυτά. Ακούσαμε πρόσφατα τον Δήμαρχο να λέει ότι επειδή οι ωφελούμενοι αγγίζουν τα 500 άτομα, ότι ο χώρος είναι μικρός και ότι υπάρχει πιθανότητα να μεταφερθεί. Όντως είναι πολύ μικρός ο χώρος, γιατί σε εκείνο το χώρο καλούμαστε να αποθηκεύουμε, καλούμαστε και να αποθηκεύουμε εκτός από τρόφιμα και ρουχισμό που μας φέρνουν και άλλα πράγματα που μπορούμε να τα διαθέτουμε από εκεί. Είναι ελάχιστος ο χώρος, είναι κεντρικά και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει αν μια μέρα έρθουν παραπάνω ο κόσμος, αν και το έχουμε προγραμματίσει και αυτό, πάμε με ημέρες, με ονόματα, με αρχικά ονομάτων, επωνύμων κτλ. Βρήκαμε το χώρο και πάμε να τον οργανώσουμε λιγάκι ώστε να μεταφερθεί εκεί για να είναι και πιο άνετα για τους ωφελουμένους σε περίπτωση κακοκαιρίας, αλλά και να είμαστε εμείς πιο άνετα να μπορούμε να αποθηκεύουμε τα προϊόντα μας καλύτερα. Έχουμε και δωρεές για λάδι, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες συνεδρίες. Και ό,τι δωρεά μας έρχεται, είτε από ιδιώτη, είτε από επιχειρηματία, είτε από συλλόγους, τους δεχόμαστε, όπως και τα Χριστούγεννα. Ένα φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας μας έκανε τη δωρεά του και αυτό μπήκε στη διαδικασία του κοινωνικού παντοπολείου, όπως και το προηγούμενο 15ήμερο μια καινούργια επιχείρηση που άνοιξε στην Τρίπολη. Μας έκανε και αυτή τη μικρή δωρεά της, που δεν είναι μικρή, είναι αρκετά μεγάλη, αλλά μικρή εννοώ ό,τι είχαν σαν επιχείρηση και μας το έδωσαν και τους ευχαριστούμε πολύ και αυτούς γιατί είναι νεοσύστατη επιχείρηση στην Τρίπολη. Άρα ο καθένας που μας δίνει την προσφορά του, τη διαθέτουμε στο κοινωνικό παντοπολείο. Έχουμε προσφορά. Γι' αυτό λέω ότι το πιθανότερο να μην το κλείσουμε μέχρι να γίνει η προκήρυξη του καινούργιου διαγωνισμού, του συνολικού διαγωνισμού για όλη την Ελλάδα και να λειτουργήσουμε το κοινωνικό παντοπολείο με τις δικές μας, με τις δικές μας, με τους προμηθευτές μας και με τα δικά μας κονδύλια. Όσον αφορά τις προμήθειες, υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο, υπάρχουν θελοντές που δεν είναι κάπου. Υπάρχουν θελοντές, υπάρχουν, δόξα τω Θεώ υπάρχουν θελοντές. Αν και λειτουργεί και η εκκλησία εδώ στην Τρίπολη, λειτουργεί και η εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας, λειτουργεί και η Μητρόπολη, δηλαδή όλοι οι ωφελούμενοι, δεν υπάρχει κάποιος που να είναι ουσιαστικά παραπονούμενος ότι δεν εξυπηρετείται από όλους που κινητοποιούμαστε ώστε να δουλεύει η κοινωνική πολιτική στο Δήμο Τρίπολης. Ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάποιος για να είναι δικαιούχος στο κοινωνικό παντοπολείο? Αυτά δεν έχουμε αλλάξει τίποτα, απλά έχουμε αλλάξει τους όρους όσον αφορά του προηγούμενου χρόνου την φορολογική δήλωση, γιατί τον προηγούμενο χρόνο η φορολογική δήλωση φωτογραφίζει του προπροηγούμενου χρόνου. Άρα έχουμε βρει τρόπους και με αυτά τα κριτήρια, με κάποιες συνεντεύξεις από την κοινωνική λειτουργό
και τη διευθύντρια της υπηρεσίας, αλλά και με κάποια άλλα κριτήρια, να μπορούμε να βάλουμε και ανθρώπους που δεν πληρούν τις προδιαγραφές τις φορολογικές, να μπουν στη διαδικασία του να εξυπηρετηθούν από το κοινωνικό παντοπολείο. Ακριβώς τα κριτήρια τώρα, επειδή θα πρέπει να τα αριθμούμε, δεν τα έχω μπροστά, αλλά σίγουρα είναι πολύ πιο αληθοφανή και πολύ πιο αληθή και πολύ πιο αξιόλογα κριτήρια από ό,τι ήταν παλιά όσον αφορά μόνο την εικόνα της φορολογικής δήλωσης. Ήταν κλειστό το 2016 από το Φλεβάρι που έκλεισε μέχρι και τον Απρίλιο, περιμένοντας που εκεί βέβαια δεν ήταν κλειστό τελείως, γιατί όταν είχαμε το ΤΕΒΑ λειτουργούσε κανονικά και από εκεί διαθέταμε και τα προϊόντα μας στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ. Αν είναι κλειστό, κλείνει μόνο και μόνο όταν καθυστερεί ο διαγωνισμός, ο μεγάλος διαγωνισμός του Υπουργείου για όλη την Ελλάδα, να μας καθορίσει το ποσό και να ξεκινήσουμε να μπούμε στη διαδικασία του διαγωνισμού. Μόνο γι' αυτό το λόγο κλείνει το παντοπολείο. Όσα χρόνια είμαι εγώ υπεύθυνος για την κοινωνική πολιτική, 2,5 χρόνια δεν έχει κλείσει για κανέναν άλλο λόγο το κοινωνικό παντοπολείο. Και τώρα γι' αυτό επισημαίνω ότι είμαστε τυχεροί, και γιατί ενώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι επειδή ο διαγωνισμός, η μελέτη έγινε, μέχρι να γίνει ο διαγωνισμός, μέχρι να βρούμε τα χρήματα θα μπορούσαμε να το κλείσουμε, παρόλα αυτά έχουμε βάλει ένα μεγάλο κονδύλι για το κοινωνικό παντοπολείο και για το 2017, οπότε με την προοπτική αυτή βλέπω να μην κλείνει το κοινωνικό παντοπολείο. Πόσο περίπου είναι το κονδύλι που δίνει ο Δήμος Τρίπολης για το για φέτος, για το 2017, έχουμε βάλει, μου φαίνεται, αν δεν κάνω λάθος, γύρω σε 78 με 79.000 για το κοινωνικό παντοπολείο. Και οι ωφελούμενοι θα μπορούν πάλι τώρα από το 2017 να... Εννοείται, ανανεώνουν τις κάρτες τους, ανανεώνουν τα κριτήριά τους και σίγουρα μπαίνουν, και από ό,τι βλέπω μάλλον θα μπουν και καινούργοι.